Είμαι η Βάνια Ιβίχου, είμαι διευθύντρια στην Πανελλήνια Σχολή Ναυροστικής και είμαι και πρόεδρος του ΝΟΕΛ, του Ναυροστικού Ομίλου Ελλάδος, ο οποίος συμμετέχει στο πρωτάθλημα με μεγάλη επιτυχία. Σε σύγκριση με πέρυσι, φαντάζομαι φέτος ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες όλες σας. Ικανοποιήθηκαν πραγματικά στο τρίτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ναυροστικής, αθλητικής ναυροστικής. Και παιχτές στην πισίνα, ήταν εξαιρετικά, πάρα πολύ καλή η οργάνωση. Αλλά και φέτος στην παραλία είναι η πρώτη φορά που διοργανώνονται αγώνες ναυροστικής στην παραλία και ήταν πολύ σημαντικό για μας. Γιατί περισσότερο από εσά ήταν και στην παραλία. Και είναι και πολύ εντυπωσιακό γιατί περιλαμβάνει κανονικές διασώσεις. Φαντάζομαι είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχετε, έτσι. Ναι, είμαστε από την αρχή και δεν έχουμε έρθει μόνο. Έχουμε πάει και στο εξωτερικό σαν παρατηρητές περισσότερο, στο Μομπελιέ και στο Σουόνσι. Και ελπίζουμε αυτό το πρωτάθλημα, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι να βγει επιτέλους μια εθνική ομάδα, η οποία θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα, την Ελλάδα, γιατί είμαστε από τις μοναδικές χώρες στον πλανήτη που δεν συμμετέχουμε στο παγκόσμιο. Οπότε πρέπει ή το full member που έχει αναλάβει το παγκόσμιο κανονικά την αθλητική ναυροστική να ενεργοποιηθεί οπωσδήποτε, ή πρέπει η ΕΟΔΑ που είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει να αναλάβει την αθλητική ναυροστική για να μπορέσουμε επιτέλους να στείλουμε εθνική ομάδα στο εξωτερικό. Πιστεύετε πως η πολιτεία θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι βοηθάει τώρα, ώστε να συνεχιστεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ναυροστικής και να έχουμε και περισσότερα σωματεία συμμετοχές, αλλά ακόμα και ηγίδες. Εννοείται, γιατί ένας πυλώνας οικονομίας μας είναι ο τουρισμός. Οι παραλίες μας είναι καταπληκτικές σε σχέση με το εξωτερικό που έχω πάει σε αγώνες και θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα τουριστικό προϊόν. Δηλαδή να φέρουμε κόσμο εδώ από το εξωτερικό, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αγώνες, γιατί έχουμε καλοκαίρι, γίνει Οκτώβριο, έχουμε εξαιρετικές παραλίες. Να γνωρίσουν την Ελλάδα, να γνωρίσουν και τα νησιά και να γίνονται και πολλοί αγώνες. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της ναυροστικής που μας ενδιαφέρει και που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι να κάνει με την ασφάλεια στο νερό, είναι και το κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει τουριστικά τη χώρα. Γιατί είναι ένα καλοκαιρινό άθλημα που έχει να κάνει με νέους ανθρώπους, έχει να κάνει με την ασφάλεια και σίγουρα θα προσελκύσει πολύ μεγάλο κοινό. Η εκπαίδευση δυστυχώς εδώ στη χώρα μας είναι ελλειπή, ότι από πολύ μικρές ηλικίες πάνω στο κομμάτι τουλάχιστον της ναυαγωστικής, όχι τόσο της αθλητικής ναυαγωστικής, αλλά γενικότερα στην ναυαγωστική. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να μπει στην παιδεία μας, στην καθημερινότητά μας, το να γνωρίζουμε, μια και είμαστε θαλάσσια χώρα, τουλάχιστον πρώτες βοήθειες μέσα στο νερό? Πρέπει να ξεχωρίσουμε άλλο η επαγγελματική ναυαγωστική και άλλο αθλητική ναυαγωστική. Με την επαγγελματική ναυαγωστική ασχολούνται οι σχολές. Οι σχολές είναι επαγγελματίες, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά το όριο ηλικίας η εκπαίδευση είναι από 18 και πάνω. Με την αθλητική, στην αθλητική ναυαγωστική δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Οπότε και θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σε μικρότερες ηλικίες, τα rookies που λένε στο εξωτερικό ή τα νύπερες, τα junior lifeguards, για να περάσουμε την παιδεία αυτή στα μικρά παιδάκια από πολύ μικρή ηλικία, ώστε να μην κινδυνεύουν όταν πηγαίνουν στο νερό.